ποιότητα όσον αφορά την προσέλευση των παθίων ψηφοφόρων. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που πήραμε από τον έπαρχο Πάφου, τον έφορο εκλογής, στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές είχαν ψηφίσει 48% μέχρι αυτή την ώρα, ενώ σήμερα μόλις το 37%. Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε και λόγο για αυτή την καθυστέρηση των παθίων ψηφοφόρων. Εν πάση όμως περιπτώσει, αυτή είναι η διαφορά, περίπου 10% είναι η προσέλευση των ψηφοφόρων. Τώρα από τα αξιοσημείωτα, αν μπορεί να λεχθεί κάτι τέτοιο, είναι η μη έλευση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου στην Πάφο για να ψηφίσει. Επιβεβαιώσαμε μια πληροφορία που πήραμε πριν από λίγο ότι έχει μεταβεί στο Λίβανο μακαριότατος για να παραστεί στην εφρόνηση του Πατριάρχη Αντιοχίας. Λείπει στο εξωτερικό. Έτσι δεν θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, η Πάφος διατηρεί την πολύχρονη παράδοση των μικρών εκλογικών κέντρων με μεγαλύτερο αυτό της Τάρας με 693 εγγεγραμμένους εκλογείς και το μικρότερο της Φασούλας με 50. Από τα αξιοσημείωτα, να πούμε, Ανδρέα, είναι και το γεγονός ότι 1450 Πάφοι ψηφοφόροι που βρίσκονται στο εξωτερικό θα ασκήσουν